Ότι έχουμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Και τι σας απάντησε? Ο φάκελός σας κοινοποιείται στην κυρία Μπυρμπύλη, ναι? Η οποία ήταν καθήλυνα αρμόδια να σας καλέσει να συζητήσετε. Ακόμα περιμένω την πρόσκληση. Δεν είναι πια υπουργείο, ούτε πρωθυπουργός. Γελάει ο κύριος Φεράκης. Λοιπόν, και να σας πω και το τελευταίο. Επιβεβαιώνεται ο Μίκης Θοδωράκης. Πάμε παρακάτω. Είπε επίσης ο κύριος Φεράκης κάτι, ναι, για τους Ρώσους, ότι έστειλαν ένα μήνυμα όχι μονομερείς αναγνωρίσεις κλπ. Έτσι διάβασα τη δήλωση του πρέσβη στο, ναι, Κυριακάτικο Βήμα. Να θυμίσω ότι είναι αντικρουόμενα συμφέροντα με διαφορετικούς στόχους. Ποιος είπε όχι? Αν αναγνωριστεί η ΑΟΣ, δηλαδή το Καστελόριζο, αποκτάει σύνορα η Κύπρος με την Ελλάδα, αυτόματα μιλάμε για τον αγωγό αξιοποίησης της λεκάνης της Λεβαντίνης. Μάλιστα. Οι Ρώσοι μπορεί να αντιστέκονται στον αγωγό, όχι για την αξιοποίηση των δικών μας κοιτασμάτων. Ένα πράγμα θα σας πω. Όταν ο Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής, προχώρησε τις κουβέντες με τον Πούτιν για τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, η υπόθεση του Καραμαλή άρχισε αντίστροφη πορεία και ο Καραμαλής έφυγε από τη μέση. Καλημέρα σας. Η ώρα είναι 10 και 11 πρώτα.